Αρσέν είναι κοντά μα. Καλημέρα σα. Είναι υποψήφιο βουλευτή με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αθηνά, Αλφαθηνά. Αλφαθηνά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι Τζένι Αρσένη, έτσι θα γράφετε στο ψηφοδέλτιο. Ευγενία Τζένι. Είναι και τα δύο. Να ρωτήσουμε με την ακρίβεια τι γίνεται. Γιατί εδώ ακούμε και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι εμεί θα μειώσουμε τιμέ, θα αυξήσουμε μισθού, το αντιμετωπίζουμε έτσι. Και αναρωτιέται κάποιος που το βλέπει καλά, οι υπόλοιποι τι είναι, βλάκες, ας πούμε, και δεν μειώνουν τις τιμές. Πώς θα μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ να το κάνει και δεν μπορεί να το κάνει η Νέα Δημοκρατία. Γενικότερα, πώς αντιμετωπίζεται η ακρίβεια. Κοιτάξτε, είναι θέμα προτεραιοτήτων έτσι κι αλλιώς. Το βλέπουμε στην καθημερινότητα, το βλέπουμε. Πρώτα το βιώνουμε εμείς οι ίδιοι που είμαστε εργαζόμενοι. Το βλέπουμε στην καθημερινότητα με τους συμπολίτες μας, αν θέλετε, και τώρα που βγαίνουμε περισσότερο ακόμα. Είναι αφόρητη κατάσταση γιατί είναι. Η ακρίβεια απίστευτη, η μισθή χαμηλότερη, άκουσα νωρίτερα η αναφορά στις συντάξεις. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι είναι ζωφερή η καθημερινότητα και η πραγματικότητα και όλα αυτά τα οποία δόθηκαν όλη αυτή την περίοδο, τα πάστα, καλάθια κτλ. Μοιάζει κανείς ότι είναι σαν... μικρές, σαν σταγόνα στον ωκεανό, σε μια κατάσταση. Δεν έδωσαν, πιστεύετε, κύριε Αρσένη, μια ανάσα. Ακόμα και αυτά, ό,τι και αν ήταν. Ξέρετε κάτι. Γιατί είναι λέμε, τόσο... ό,τι δίνεται, καλό είναι. Ναι, αλλά αυτό θα ίσχυε. Μιλάμε για έναν πληθωρισμό ο οποίος αυξάνεται. Και ό,τι δίνεται είναι εντελώς αναντίστοιχο. Δεν ισορροπεί. Ναι. Και αυτό το βλέπουμε στην πραγματικότητα, στην ευημερία που δεν υπάρχει. Mm-hmm. Αυτό θέλουμε να παλέψουμε και στο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Να υπάρξει. Μία ανάσα στους ανθρώπους. Επειδή αναφέρεται για το θέμα των γυναικών, είναι γνωστό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε το 50% που είναι και μία συμβολική αλλά και μία ουσιαστική κίνηση στην εκπροσώπηση. Θα πω και για την εκπροσώπηση όλων των κλάδων. Αλλά μου επιτρέπετε, επειδή το είδα μέσα στο μακιγιάζ και μου έκανε πραγματικά πολύ θετική εντύπωση ότι το επισημαίνετε. Εδώ πέρα μιλάμε για έναν αγώνα υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών συνολικά. Mm-hmm. Και το λέω αυτό επειδή. Αναφερθήκατε και διαβάσατε την τρομακτική χυδαία επίθεση σε καλλιτέχνη από τη Βόρεια Μακεδονία, από τη Χρυσή Αυγή. Αυτά είναι τα πολύ σοβαρά ζητήματα τα οποία πρέπει να συζητάμε σήμερα. Των δημοκρατικών αξιών και της προστασίας επί της ουσίας. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, εδώ, αν μου επιτρέπετε, επειδή χθες είχαμε τη μεγάλη δημοσκόπηση της MRB για το Open και δείξαμε και τα θέματα τα οποία απασχολούν τον κόσμο. Αυτό στο οποίο αναφέρεστε είναι ένα βασικό κομμάτι που απασχολεί τον κόσμο. Όμως πρώτα απ' όλα. Καθημερινότητα, δεν το συζητώ. Καθημερινότητα, το οποίο βιώνουμε όλοι. Αλλά ξέρετε, όλα αυτά όμως συνδέονται. Ναι. Είναι θέμα ανατροπίας, είναι δίκιο, θέμα. Αλλά... Γιατί η δυσκολία, η δυσπραγία, η καταπίεση οθεί τον κόσμο δυστυχώς. Υπάρχει κίνδυνος να αφήσει τον κόσμο σε ακροδεξιές εκφάνσεις. Σε αυτό που έλεγε ο Μάνος, ότι είχαμε τη δημοσκόπηση χθες, όπου έλεγε ότι η ακρίβεια βρίσκεται πρώτο στα προβλήματα των πολιτών. Μα με 36,7%. Και ωστόσο δεν ακούμε ουσιαστικές λύσεις και από όλα τα κόμματα, όχι μόνο από εσάς ή από την Νέα Δημοκρατία. Γιατί αυτό τώρα που λέει η Ζάγκα, ας πούμε, για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, δεν τον μείωσε η Νέα Δημοκρατία, τον έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια. Και κανείς δεν το. Κανείς δεν... Να θυμόμαστε την περίοδο των μνημονίων. Δεν είναι δικαιολογία, είναι πραγματικότητα. Mm-hmm. Να θυμόμαστε ότι ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή που έπρεπε να παλέψει ο ΣΥΡΙΖΑ και με κόστος, βέβαια, όπως είδαμε. Και γι' αυτό τώρα είναι πολύ σημαντικό να δούμε τη διακυβέρνηση της αριστεράς σε άλλες συνθήκες. Εδώ, βέβαια, αν ήμασταν σε μια άλλη προσωπογραφική διαδικασία και εκπομπή, θα μιλούσαμε και με την κυρία Αρσένη για πολλά. Γιατί είπαμε για την κυρία Ζάγκα που είναι εδώ. Θα μιλούσαμε για πολιτισμό, για τα κινήματα. Εκεί έχουμε πολλά να πούμε. Ελπίζω μετά τις εκλογές με πολύ χαρά. Δεσμευόμαστε να είμαστε εδώ μαζί και να τα συζητήσουμε.